ανακαλύψουμε μύθου, παρεξηγήσει και άβολε αλήθειε τη ελληνική ιστορία πάντα με τη βοήθεια του Σταύρου Παναγιωτήδη, συγγραφέα. Καλώ ήρθατε. Καλώ σα βρήκα. Σα ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μα. Να ξεκινήσουμε ακριβώ από το τι ήταν η αφορμή για να γραφτεί αυτό το βιβλίο. Ήταν όντω αυτό που λέμε γεγονότα, τα οποία όλοι κάπω τα περιγράφουμε, τα έχουμε και σαν εικόνα αποτυπωμένα, αλλά ποτέ δεν έγιναν. Κοιτάξτε, ήταν μια διπλή αφορμή. Είναι μια αφορμή διαρκεία, θα λέγαμε. Ότι θα το έχετε παρατηρήσει κι εσεί πιθανότατα ότι πολλοί συμπολίτε μα διαμορφώνουν απόψει για κοινωνικά ή για πολιτικά ζητήματα. Mm. Συγγνώμη, βασισμένοι πάνω σε εσφαλμένε αντιλήψει για γεγονότα του παρελθόντο. Όλο το προηγούμενο, έτσι, για, για μακρύ χρονικό διάστημα, με πάση περιπτώσει, είχα δει και εγώ μέσα των σπουδών μου ότι υπήρχαν διάφορα γεγονότα τα οποία είτε ήταν πλήρω ψευδή, είτε ήταν, τα έχουμε όλοι στο μυαλό μα λίγο διαφορετικά από όσο συνέβησαν στην πραγματικότητα. Και σκεφτόμουν ότι θα ήταν χρήσιμο κάπω όλα αυτά να ήταν συγκεντρωμένα, δεδομένου ότι και εγώ πολλέ φορέ έπεφτα πάνω σε κάποια και διάβαζα ότι είναι μύθι, μετά το ξεχνούσα, το ξαναέλυπα στην πορεία κτλ. Η τελική αφορμή για να γράψω το βιβλίο ήταν όταν βρέθηκα σε ένα ε, μεταπτυχιακό σεμινάριο, αφού έχω ολοκληρώσει τη διδακτορική μου διατριβή, όπου άκουσα τον υπεύθυνο καθηγητή του σεμιναρίου, ο οποίο ήταν και διδάκτορα ιστορία και ο ίδιο μάλιστα, να αναφέρεται με πολύ μεγάλη άνεση και αυτοπεποίθηση σε πολλού από αυτού του μύθου που αναφέρω στο βιβλίο και οι οποίοι είναι αποδεκτό από την επιστημονική κοινότητα. Είναι και εκτιμένο εδώ και δεκαετίε κάποιοι από αυτού ότι συνιστούν μύθου. Μεγάλου Παρ' όλα αυτά, ε, πολλοί δεν αποδέχονται ότι είναι μύθοι ή άβολε αλήθειε όπω τι χαρακτηρίζετε κι εσεί. Όλο αυτό θα. δεν σκεφτήκατε ποτέ όταν γράφατε το βιβλίο, ότι μπορεί να δημιουργήσει κάποια αρνητικά συναισθήματα mm -hmm. σε κάποιου ανθρώπου και να Προφανώς. αντιδράσουν, να υπάρξουν κάποιε αντιδράσει. Προφανώ. Για παράδειγμα, νομίζω η πιο χαρακτηριστική περίπτωση από αυτέ τι οποίε αναφέρεστε είναι το κρυφό σχολείο. Έτσι που είναι δεδομένο για την επιστήμη της ιστορίας εδώ και δεκαετίες, έχει γραφτεί ήδη από δεκαετία του 70, ότι δεν υπήρξε. Δεν υπήρξε, τα απλούστατα δεν υπήρχε λόγο να υπάρξει. Οι Οθωμανοί Σουλτάνοι δεν απαγόρευαν στου υπηκού του να μιλάνε και να διδάσκονται τη γλώσσα του. Και αυτό φαίνεται και από το ότι υπήρχαν πάρα πολλά σχολεία που λειτουργούσαν φανερά, φανερότατα. Είτε τα είχαν Εμείς ιδρύσει. Εμεί αυτόν τον μύθο, γιατί τον θέλουμε να τον διατηρήσουμε. Εμεί θέλουμε να το διατηρήσουμε διότι είναι ταυτισμένο με την εθνική μα ταυτότητα, έτσι όπω την έχουμε διδαχθεί. Διότι την έχουμε ακούσει είτε στο σχολείο, είτε σε παιδικέ σχολικέ γιορτέ, σε σκετσάκια, είτε από πολιτικού, από δημοσιογράφου. Και θεωρούμε ότι είναι σύμφυτη με την εικόνα που έχουμε για την εθνική μα ταυτότητα. Ότι είμαστε αυτοί που 400 χρόνια αντισταθήκαμε και καταφέραμε να κρατήσουμε αναμένο, άσβεστη τη φλόγα τη γλώσσα μα. Που αλήθεια είναι ότι επί 400 χρόνια δεν αλωτριώθηκε τελικά ο πολιτιστικό χαρακτήρα των Ελλήνων στα 400 χρόνια τη Οθωμανοκρατία. Mm. Δεν εξαφανίστηκε δηλαδή το ελληνικό έθνο με αυτή την έννοια. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό δεν συνέβη επειδή υπήρξε μια αντίσταση απέναντι σε μια υποτιθέμενη προσπάθεια των Οθωμανών να εξαφανίσουν την ελληνική γλώσσα. Πώ καταρρύπτονται οι μύθοι, δεν θα σα ρωτήσω, γιατί όπω ακριβώ είπαμε, είναι με την αποτύπωση των γεγονότων όπω έχουν γίνει. Αλλά πώ δημιουργούνται οι μύθοι. Θα ήθελα πολύ να τα ακούσω από εσά. Οι μύθοι δημιουργούνται για πολλού λόγου και με διάφορε ταχύτητε. Mm. Υπάρχουν κάποιοι μύθοι που α, αφορούν γεγονότα που δεν συνέβησαν ποτέ, όπω για παράδειγμα το κρυφό σχολείο. Και αυτοί συνήθω δημιουργούνται από τι πολιτικέ ηγεσίε και τι πνευματικέ ηγεσίε, οι οποίε θέλουν να χρησιμοποιήσουν το παρελθόν για να πετύχουν στόχου στο παρόν. Η περίφημη ιστορία τη 25η Μαρτίου είναι μια τέτοια. Υποτίθεται ότι τότε έγινε η έναρξη τη Επανάσταση. Ξέρουμε ότι στην πραγματικότητα τίποτα ιδιαίτερο δεν συνέβη στην 25η Μαρτίου. Ο παλαιό πατρινό Γερμανό που οτίθεται ότι σήκωσε το Λάβαρο δεν ήταν καν στην Αγία Λάβρα, ήταν στα Καλάβρητα. Μα το λένε τα ίδια του τα απομνημονεύματα. Αλλά όταν απελευθερώθηκε, όταν δημιουργήθηκε το ελληνικό κράτο, η ελληνική κυβέρνηση υπό τον βασιλιά τον Όθωνα αποφάσισε να ορίσει την 25η Μαρτίου ως μέρα εορτασμού της, της Επανάστασης, για να συνδέεται με την, εθνή, με την ημέρα του Ευαγγελισμού. Ήταν όμως και μία επιλογή, όπως και αυτή του κρυφού σχολιού, προκειμένου η Εκκλησία, η οποία είχε πια αποτελέσει έναν πυλώνα τη εξουσία του νέου κράτου, να βρει τη θέση τη στο νέο αφήγημα για τον τρόπο με τον οποίο διατηρήθηκε το έθνο σε ένα λίγο το μέσα στα 407 χρόνια και για το πώ τελικά κατάφερε να ξεσηκωθεί και να νικήσει του Οθωμανού. Και αφού καταρρύψαμε κάποιου μύθου, να πούμε και για κάποιε άβολε αλήθειε, ποια θα χαρακτηρίζατε την πιο άγνωστη στο κοινό. Τα γεγονότα που μα αναφέρατε πριν ή είναι πάνω κάτω γνωστά. Ναι, ω άβολη αλήθεια αναφέρομαι σε γεγονότα που. Γιατί χαρακτηρίζουμε άβολη αλήθεια. Mm, ω γεγονότα τα οποία για τα οποία δεν μιλάμε πολύ και τα οποία μα κάνουν να αισθανόμαστε άβολα ενώ δεν υπάρχει λόγο. Ε, και αυτό συμβαίνει επειδή δεν κατανοούμε το ιστορικό πλαίσιο τη της, ε, της εκάστοτε εποχή. Για παράδειγμα, εάν κάποιο βγήκε και μα πει ότι ξέρει κάτι, δεν μιλούσαν όλοι οι αγωνιστέ του 21 ελληνικά. Ε, πολλοί μιλούσαν, α πούμε, αρβανίτικα και δεν μπορούσαν okay. και να συνοηθούν εύκολα μεταξύ του. Ή ότι ξέρει κάτι, στην Τριπολιτσά συνέβησαν ακραίε σφαγέ. Ή ότι πολλοί από του αγωνιστέ μέσα στην Επανάσταση κάναν τα λεγόμενα καπάκια. Δηλαδή, τι κάνανε, πιστοχωρούσαν, τα βρίσκανε με του Οθωμανού, παίρναν ένα ε, και ένα αρματολίκι και μετά ε, ε ξαναμπαίναν ίσω στην Επανάσταση. Ο Έλληνα είναι έτοιμο να τα ακούσει αυτά. Ε, ξέρετε, όπω μα έχει μεταφερθεί από τον μαθητή του, τον Ιάκωβο Πολυλά, ο Ιωαννίσο Σολομό μα έλεγε ότι. που ε, είναι και ο εθνικό μα ποιητή, <συλίως> όπω έχει ονομαστεί έτσι, ότι πρέπει να. Ε, θεωρεί το έθνος εθνικό ότι είναι αληθινό. Επομένω, ξέρετε, κανεί δεν είναι υπεύθυνο πριν αποκτήσει ή του δοθεί μια ευθύνη, κανεί δεν είναι έτοιμο πριν βρεθεί μπροστά στην ανάγκη του να αντιμετωπίσει μια αλήθεια. Πάντω, από το να μάθουμε την ιστορική αλήθεια. Μόνο κερδισμένοι έχουμε να βγούμε. Ναι, αλλά είναι, είμαστε ένα λαό που θέλουμε να καταρρύψουμε του μύθου μα και να πορευτούμε με την αλήθεια μα. Αυτό ίσω να σα έχει απαντηθεί κατά κάποιο τρόπο και μέσω των social media από το feedback που θα έχετε για το βιβλίο. Υπήρχαν περιπτώσει όπου είχαν τύχει κάποιε αναρτήσει ή κάποιε συνεντεύξει μου κάποιον πολύ αρνητικών σχολείων που φαινόταν ότι προέρχονταν από ανθρώπου που δεν είχαν διαβάσει βέβαια και αυτά που έγραφα. Αυτά ήταν αναμενόμενα, δεν τα έπαιρνα προσωπικά ή ξέρω ότι δεν επιτείνεται σε μένα, επιτείνεται σε κάποιον ναι. που λέει αυτά τα πράγματα. Ε, σε κάθε περίπτωση όμως ε, επιμένω ότι δεν έχουμε να, να χάσουμε από το να μάθουμε την, την Ιστορική Αλήθεια. Αντιθέτω, θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε μια καλύτερη σχέση και με το παρελθόν μα και με το παρόν μα. Ξέρετε, όσο περισσότερο ασφαλή αισθάνεται ένα λαό για το παρόν του, mm -hmm. τόσο πιο άνετο είναι στο να αποδεχτεί ότι κάποια πράγματα από αυτά που πίστευε για το παρελθόν του δεν στέκουν. Αντιθέτω, όσο άβολα νιώθει το παρόν του, όσο ανασφαλή νιώθει τώρα, τόσο περισσότερο καταφεύγει στο παρελθόν για να βρει από εκεί πέρα τη χαμένη του τιμή, τη χαμένη του περηφάνεια, τη χαμένη του αυτοπεποίθηση. Mm -hmm αλλά εκεί καταφεύγει πολλές φορές σε μια εξειδανίκευση και σε μια ε, νοσταλγία ενός παρελθόντος που δεν υπήρχε ποτέ στην πραγματικότητα. Μα πολλές φορές δεν λέμε ότι η ιστορία έχει πολλά πράγματα να μας μάθει, αν πραγματικά έχουμε μάθει και εμείς ιστορία και πόσα λάθη θα είχαμε κάνει. Δεν θα είχαμε κάνει. Εσεί, ποιο μύθο πιστεύετε ότι αν είχε καταρριφθεί νωρίτερα, θα μπορούσε να έχει αλλάξει κατά κάποιο τρόπο την ιστορία μα, Γιατί αυτά είναι παγιωμένε πεπιθήσει. Δεν το ξέρω. Αυτό ξέρετε λένε ότι το μόνο πράγμα που μπορεί τελικά να μα διδάξει η ιστορία είναι ότι δεν μπορεί να μα διδάσει και τίποτα. <χω> Ποτέ. Εντάξει, είναι ένα αφορισμό αυτό. Είναι μια πολύ γενικευτική διατύπωση. Νομίζω πάντω ότι γενικώ, όσο πιο <χω> κοντά στην εθνική μα ταυτότητα, στη συγκρότηση τη εθνική μα ταυτότητα βρίσκεται ένα μύθο ή μια ασφαλμένη πεποίθηση, ε, τόσο μεγαλύτερο βάρο τελικά μα δημιουργεί. Για παράδειγμα, αν σταματήσουμε στον δρόμο 100 ανθρώπου και του ρωτήσουμε πού εφευρέθηκε ας πούμε, η αστρονομία, το εμπόριο, η γραφή, mm -hmm. τα μαθηματικά, η ναυσιπλοεία, νομίζω ότι από του 199 θα μα πούνε στην Ελλάδα. Αλλά τι πρόβλημα δεν εφευρέθηκε στην Ελλάδα. Εφευρέθηκαν στη Μεσοποταμία. Ε, όταν νιώθουμε λοιπόν ότι έχουμε απέναντί μα ένα πάρα πολύ βαρύ εθνικό παρελθόν, το οποίο του κουβαλάμε στην πλάτη μα ένα τεράστιο βάρο, και όταν νιώθουμε ότι και και δεν, μπορούμε, και όταν νιώθουμε ότι δεν μπορούμε με τίποτα να ανταποκριθούμε στο παρόν μα σε αυτό το παρελθόν, τότε καταλήγουμε και το παρόν μα να μην το εξελίσσουμε και το, πραγμα... και το παρελθόν μα πραγματικά να μην το χαιρόμαστε και να μην το μαθαίνουμε. Οπότε πιστεύω μάθουμε... ότι πρέπει λιγάκι σε να απομυθοποιήσουμε το παρελθόν για να προχωρήσουμε και στο μέλλον. Πρέπει να βλέπουμε την ιστορία, την πραγματικότητα σαν αυτό που είναι, τι πραγματικέ τη διαστάσει. Αν βγάλουμε από την πλάτη μα, αυτό το βάρο ενό ψευδού παρελθόντο mm -hmm. που βαλάμε, θα μπορέσουμε νομίζω πιο εύκολα να περπατήσουμε με μεγαλύτερη βεβαιότητα και αυτοπεποίθηση και στο παρόν μα ω λαό. Θέλω να σα κάνω πάρα πολλέ επιμέρου ερωτήσει για όλου του μύθου που mm -hmm. διάβασα. Βλέπω ταυτόχρονα ότι προβάλλεται, προβάλλεται και το εξώφυλλο του βιβλίου, το οποίο φανερώνει αυτή την uh, pop uh, ιστορία. Mm -hmm. Και Θέλω να σα ρωτήσω ποιο είναι το κοινό ε, αυτών των συγκεκριμένων βιβλίων στην Ελλάδα, Αν υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά. Εγώ να σου πω ότι έγραψα αυτό το βιβλίο, καταρχά μέσα σε 15 μέρε, και μετά μου πήρε άλλου τρει μήνε να το γράφω και να το ξαναγράφω για να είμαι σίγουρο ότι είναι γραμμένο σε μία γλώσσα και, και σε ένα ύφο. Το ύφο, το ύφο, τη γλώσσα. Πολλέ φορέ λέξη-λέξη. Για να είμαι σίγουρο ότι είναι φιλικό προ τον μη ειδικό αναγνώστη, ότι δεν τον κουράζει. Γι' αυτό και το σχόλιο που με κάνει πιο πολύ να χαίρομαι όταν το δέχομαι για αυτό το βιβλίο, είναι ότι μου λένε ότι είναι πολύ εύκολο διάβαστο. Είναι ένα βιβλίο λοιπόν το οποίο απευθύνεται στο μη ειδικό κοινό. Ε, γιατί οι ειδικοί πάνω κάτω τα πράγματα που γράφω τα, τα γνωρίζουν. Ε, οπότε το κατά πόσο αυτό το βιβλίο έχει κοινά στοιχεία με άλλα, ας πούμε, ε, της ε, λεγό, λεγόμενου χώρου της pop ιστορίας, απατιέται και δι' αυτού. Δηλαδή είναι ένα βιβλίο που είναι γραμμένο σε μια γλώσσα φιλική προς τον μη ειδικό αναγνώστη. Ε, εντάξει, υπάρχουν άλλα βιβλία που επενδύουν πιο πολύ στο, χιούμορ ή που επενδύουν πιο πολύ στην, στην, εικονογράφηση. Όλα αυτά είναι καλοδεχούμενα πράγματα στο βαθμό που στην, στο βωμό τη εκλαήκευση και τη απλοποίηση δεν θυσιάζουμε και την, την ιστορική ακρίβεια. Πάντω, θα μπορούσε να είναι μια εξέλιξη του ιστορικού βιβλίου στην Ελλάδα, στη χώρα μα, όπω γίνεται και σε άλλε χώρε. Δεν θα ήθελα να ξεφύγουμε από το mm. βιβλίο, αλλά δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω αν πιστεύετε κι εσείς ότι θα μπορούσαμε να παραλληλήσουμε τους μύθους, τις άβολε αλήθειες της ελληνικής ιστορίας με τα σημερινά fake news που τα αφήνουμε να αιωρούνται στο διαδίκτυο και πάρα πολύ τα αναπαράγουν κιόλα. Ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι μύθοι είναι τα fake news τη ιστορία, έτσι. Και πολλά, μάλιστα, έχουν και κάποια αρκετά κοινά χαρακτηριστικά. Ε, νομίζω όμω ότι είναι, είναι ενδεικτικό το εξή. Υπάρχουν κάποιοι κοινοί μηχανισμοί μέσω των οποίων οι κοινωνίε εξοικειώνονται mm -hmm. με το να καταπίνουν τα fake news και να δέχονται του ε, τους ιστορικού μύθου. Βλέπουμε και... εδώ ότι δεν υπάρχει εξέλιξη. Όταν μιλάμε για ιστορικά γεγονότα, τα οποία δεν έχουν καταρριφθεί, δηλαδή για μύθου, mm -hmm. και σήμερα να βλέπουμε τα fake news να παίρνουν τη θέση τους. Ναι, κάθε φορά θα υπάρχει κάτι που θα πιστεύουμε και ενώ δεν έχει γίνει. Mm -hmm. Το θέμα είναι αν αναπτύσσουμε άμυνες απέναντι σε αυτό. Είχε γίνει μια έρευνα μιας Επιτροπής Συμπυρογνωμών που ήταν σύμβουλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είχε δείξει ότι οι χώρες οι οποίες είναι περισσότερο Ευάλωτε mm -hmm. οι πολίτε του στα fake news είναι χώρε οι οποίε το εκπαιδευτικό του σύστημα δεν προωθεί τη φιλαναγνωσία, δεν προωθεί τον διάλογο, την κριτική σκέψη και το να μην δέχονται οι μαθητέ ω δεδομένοι αλήθεια που παρουσιάζεται. είναι πολιτικά συστήματα επίση που το είναι χώρε που το πολιτικό του το σύστημα και το μηντιακό του σύστημα δεν χαρακτηρίζεται από υψηλή διαφάνεια. Και σε αυτές, με βάση αυτά τα κριτήρια, λοιπόν, έχει προκύψει ότι πιο ψηλά στην κατάταξη των χωρών που έχουν αντίσταση στα fake news ήταν οι χώρε οι σκανδιναβικέ. Και αντιθέτω, οι χώρε που έχουν μεγαλύτερη, που είναι πιο ευάλωτε στα fake news ήταν οι χώρε των Βαλκανίων, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Αυτέ οι χώρε των Βαγανίων έχουν και ένα κοινό χαρακτηριστικό μεταξύ του. Έχουν αποκτήσει την εθνική του ταυτότητα, την κρατική του συγκρότηση, mm -hmm. με πάρα πολύ συγκρουσιακό τρόπο, με πολύ εμπόλεμο τρόπο, ακόμα και μεταξύ του. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα από του λόγου για του οποίου ειδικά αυτέ οι χώρε είναι πιο ευεπίφορε στο να δέχονται οι πολίτε του και τα ιστορικά fake news, Τους μυθού. Ακούγεται μύθους, δηλαδή. λογικό. Κύριε Παναγιοττή, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σίγουρα το βιβλίο θα αποτελέσει ένα πολύ όμορφο δώρο για αυτέ τι μέρε των Χριστουγέννων, για όσου θελήσουν να το δωρήσουν ή ακόμη και να το διαβάσουν. και το μεγεθό. Είναι μικρό. Βολεύει και αυτό. το μέγεθό του. Πραγματικά ισχύει. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να έχετε καλά Χριστούγεννα και καλέ γιορτέ. Επίση, καλή συνέχεια.